με το passing game για να ανοίξουν την άμυνα της Δόξας που με τον Οικονομίδη και τον Σαντίκ μπροστά πιέζει. Εδώ υπάρχει φάουλ. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Εγκλέζου. Ταμπό με τον Μιντίκη να πάει πρώτο στην μπάλα. Καρλίτος θέλει να κερδίσει κοντά του. Ο Σάλαϊ βγάζει άμυνα. Χριστοφή βλέπει κίνηση από τον Σαντίκ. Δεν θα βρει την μπάλα ο Σαντίκ. Αυτή είναι η πρώτη πολύ καλή ευκαιρία για την Δόξα. Διαμαρτύρονται του Απολλωνά για offside. Να δούμε εδώ. Φυσικά και δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Εκτελεί ο Ψύχας πρώτο δοκάρι. Μπάλα πάει να περάσει και περνά. Επιμένει ο Απόλλωνας. Δεν γίνεται τελικά η προσπάθεια και θέλει να βγάλει αντεπίθεση τώρα η Δόξα με τον Ολιβέιρα. Γίνεται φάουλ και η πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι. Στον Σακέτη. Εδώ τον Ολιβέιρα και τον Σακέτη φυσικά να τον κάνει φάουλ. Πώς προσπαθούν να ανεβαίνουν οι παίχτες από τη στιγμή που ο Σάλαϊ παίζει μια θέση που δεν ξέρει τόσο. Να δούμε τον Τικινή. Ο Πίτας, ο Τικινή το σουτ. Πρώτη τελική προσπάθεια για τον Απόλλωνα εντός εστίας. Πέφτει μαζεύει ο Σισκόφσκι. Βλέποντας και την επανάληψη της φάσης. Αυτό ακριβώς ήταν που εξήγησε στους παίχτες του και το είδε σε εφαρμογή. Γι' αυτό και χειροκρότησε ο Σοφρόνης Αυγουστή. Οικονομίδης, το 62% πήγε η κατοχή για τον Απόλλωνα. Καρλίτος κρεμίζεται από τον Ροπέρς. Φάουλ για την Δόξα και κίτρινη για τον Ροπέρς. Δεύτερη στο παιχνίδι. Εδώ Καρλίτος. Και εδώ εντάξει, υπάρχει το χέρι στην μέση εδώ, κοιτάξτε, του Ροπέρς, τον Καρλίτος. Εκτελεί, μπάλα περνά, θα ξεφύγει και γκολ. Τεράστιο λάθος, τραγικό από τον Μολ. Η Δόξα ανοίγει το σκορ με το τραγικό λάθος του Μολ και την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Εγκλέζου. 0-1, η Δόξα στο 34. Κοιτάξτε εδώ το τεράστιο λάθος, τραγικό λάθος που κάνει ο Μολ. Η μπάλα κυλάει στα δίχτυα. 0-1 η Δόξα. Απίστευτο λάθος. Κρατά μπάλα. Υπάρχει offside. Δεξιά ο Ταμπό. Περίμενε νομίζω πιο νωρίς την μπάλα. Εδώ είναι πιο μπροστά. Ντένιτς. Παναγιώτου. Φάουλ για τον Απόλλωνα. Και πάει για τρίτη κίτρινη ο κύριος Χριστόδουλου. Πρώτη σε ποδοσφαιριστή της Δόξας. Να δούμε την προσπάθεια του Τραϊτσεύσκη. Επικίνδυνο παίξιμο θεώρησε ο Χριστόδουλου. Παναγιώτου πίσω για τον Μολ. Ο Μολ που ρισκάρει πάλι εκεί, πάει να κάνει λάθος. Ο Καρλίτος κερδίζει. Δόξα με προποθέσεις μπροστά. Οικονομίδης. Η μπάλα πάει στον Μολ. Δεύτερη φορά που ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα, η πρώτη μάλιστα στήχησε, ήταν και γκολ, έκανε λάθος. Με τον γκολ του Εγκλέζου με απευθείας φάουλ μετά το τραγικό λάθος του Μολ που είδαμε εδώ ότι έκανε και δεύτερο λάθος που δεν στήχησε για τον Απόλλωνα νωρίτερα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για την ώρα τουλάχιστον για τον Απόλλωνα. Τώρα που μακριέται από τους προσθέσεις του Απόλλωνα, λαθασμένος. Τόσο ο Μπόγεβιτς είχε τον Ταμπό και πιέζει, αναγκάζει λάθος τον Μπόγεβιτς. Τελικά δούμε, ο κύριος Χριστοδούλου σταματάει το παιχνίδι. Νομίζω δεν είναι ο φάουλ στη φάση. Λογικά η μπάλα πάει για κατοχή του Απόλλωνα. Δεν έδωσε φάουλ ο κύριος Χριστοδούλου στη φάση με τον Μπόγεβιτς. Ή έδωσε. Έδωσε τελικά. Κόρνερ για τον Απόλλωνα. Εκτελείται. Η μπάλα περνά στην περιοχή. Μαζεύει ο Σισκόφσκι στην γωνία της εστίας του. Δεν ήταν εύκολη φάση. Το διαπιστώσουμε νομίζω όταν δούμε και την επανάληψη. Εδώ Καρλίτος θα κλέψει. Ολιβέρα με προποθέσει Δόξα. Ο Καρλίτος μεγάλη ευκαιρία. Καρλίτος πλασάρει. Ο Μολ εξαργυρώνει το λάθος που έκανε νωρίτερα. Άμυνα από τον Μιντίκη. Επιστρέφει όμως ο Απόλλωνας. Έχει χώρο. Απέναντι σε έτρα Ταμπό. Γκολ! 1-1. Ο Απόλλωνας ισοφαρίζει στο 55 με την κεφαλιά του Γάλλου του Ταμπό. Στο δεκάλεπτο της επανάληψης. Κοιτάξτε πώς παίρνει θέση ο Ταμπό ανάμεσα στους δύο αμυντικούς και με καρφωτή κεφαλιά δεν αφήνει περιθώρια. Πολύ καλή προσπάθεια και από τον Τικινή, εξαιρετική σέντρα και ασίστ. Ο Ταμπό ανοίγει λογαριασμό με τα δίκτυα.
παίρνει και ψυχολογία. Εδώ η μπάλα μαζεύεται από τον Σισκόφσκι. Εδώ η τεράστια φάση που χάνει η δόξα για το 0-2. Κοιτάξτε, είναι δίπλα και ο Σαντίκ για τον Καρλίτο. Σε ένα τελειώσει μόνο στην φάση. Κάνει πολύ καλή απόκρουση ο Μόλ. Εδώ κλέβει ο Ολιβέιρα. Ο Καρλίτος παίρνει μπάλα. Δεν μπορεί να πλασάρει σωστά τον Μόλ. Και στην επόμενη φάση ο Απόλλωνα ισοφαρίζει. Με κεφαλιά ήρθε η ισοφάριση από τον Ταμπό μετά την σέντρα του Ντικινή. Ο Απόλλωνας που επιστρέφει. Υπάρχει πλεονέκτημα στην φάση. Ντικινή κάνει τρίπλα. Θέλει μπάλα στο αριστερό. Έψαξε τον Πίτα. Δεν πέρασε η μπάλα. Γίνεται όμως λάθος. Πίτας κάνει σούτ. Η μπάλα θα περάσει. Ευκαιρία. Τελευταία στιγμή έρχεται ο Μιντίκης. Ενώ υπάρχει κίτρινη στον Μέσκα για το φάουλ νωρίτερα. Στην φάση που άφησε πλεονέκτημα ο κ. Χριστοδούλου. Εδώ το φάουλ που κάνει νωρίτερα. Για τον Απόλλωνα που εκτελεί, μπάλα πάει να περάσει, λάθος το σούτ, παράλληλα με την εστία περνάει η μπάλα. Μεγάλη φάση με Ροπέρς για τον Απόλλωνα, που επιμένει και επιστρέφει στην περιοχή. Τώρα απομακρύνεται η μπάλα, τεράστια φάση για τον Απόλλωνα νωρίτερα να πάρει προβάδισμα. Εδώ η προηγούμενη φάση, μπάλα πάει στον Ροπέρς που εδώ κάνει, κοιτάξτε, το πλασέ, το γύρισμα ουσιαστικά. Παράλληλα η μπάλα από την εστία του. Κρατά μπάλα, απομακρύνει. Εκεί που τρέχει ο Γιούστε πάει να πιέσει ο Σαντίκ. Ο Γιούστε κρατά, κάνει και τρίπλα στον Σαντίκ. Κερδίζει και φάουλ νομίζω. Φάουλ για τον Απόλλωνα. Κίτρινη. Στον Σαντίκ πάει ο κ. Χριστοδούλου και του δείχνει την κίτρινη. Σακέτη και Ροπέρς, οι δύο ποδοσφαιριστές που πήραν κίτρινη από πλευράς Απόλλωνα. Δικινή. Ανεβαίνει ο Παναγιώτου, έχει χώρο για σέντρα. Την κάνει χαμηλά η ευκαιρία, το σούτ. Δεν θα περάσει μπάλα από τον Χριστοφή αυτή τη φορά. Προσπάθεια νομίζω έγινε από τον Ματέι. Θα το δούμε σε επανάληψη. Εδώ Σαντίκ είναι σε θέση offside. Εδώ Σαντίκ σε θέση offside. Και εδώ η προηγούμενη φάση, όντως ο Ματέι. Μπάλα χτυπάει στον Μουκταρί. Ο Απόλλωνας που επιμένει με Ταμπό. Μάχες έξω από την περιοχή. Ταμπό κρατά. Να το 1-2. Ταμπό ευκαιρία. Ταμπό πλασάρι. Έξω. Μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα. Τα έκανε όλα ο Ταμπό. Δεν σκόραρε όμως. Πολύ καλή φάση για τον Απόλλωνα. Το 1-2 με τον Ματέι. Θα περάσει ο Ταμπό. Θα πλασάρει έξω. Πλάγια. Πακέτη. Κάθετη, πέσιμο, χωρίς φάουλ, λέει ο κ. Χριστοδούλου. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Πίτα και τον Εγκλέζου. Ο κ. Χριστοδούλου θεώρησε ότι πήρε μπάλα